Με τη χάρη του Θεού, επειδή κάποιοι ίσως δεν πείθονται με τα πνευματικά, θα πούμε και λίγα από την ιατρική για το θέμα αυτό της μάσκας. Βεβαίως, είπαμε ότι η μάσκα είναι απαράδεκτη μέσα στο ναό, γιατί είναι απαξίωση στο ανθρώπινο πρόσωπο, είναι προσβολή στο κατ' εικόνα και επομένως προσβολή στον Τριαδικό Θεό. Ο άνθρωπος είναι πλασμένος κατ' εικόνα του Θεού, κατ' ακρίβεια κατ' εικόνα του Χριστού, ο οποίος είναι εικόνα του Πατρός, του Αοράτου. Ο άνθρωπος δηλαδή είναι εικόνα εικόνος. Και σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει η εικόνα αυτή να μουτζουρώνεται, να βεβηλώνεται, να καλύπτεται. Υπάρχει και κανόνας της Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου, ο 62ος, ο οποίος απαγορεύει οι χριστιανοί να φέρουν προσωπία. Επομένως, είναι και μία παράβαση κανόνος όλο αυτό που επέβαλε ο Καίσαρας στους ανθρώπους που πηγαίνουν στην Εκκλησία. Αλλά βεβαίως υπάρχουν και ιατρικοί λόγοι. Πολλοί επιστήμονες αμφισβητούν την αποτελεσματικότητά της. Επίσημα μία υπουργός πρόσφατα, πολύ πρόσφατα, στις 29 του μηνός, της Ολλανδίας υπουργός, είπε ότι εμείς δεν συνιστούμε στους πολίτες της χώρας μας τις μάσκες, γιατί τα αποτελέσματα των ερευνών είναι αντιφατικά. Εμείς γνωρίζουμε από την ιατρική ότι οι μάσκες φοράει ο ασθενής και όχι ο υγιής. Μάσκα φοράει ο ασθενής γιατί ενδεχομένως να εκπέμψει κάποια σταγονίδια και να εκπέμψει και κάποια μικρόβια που έχει μέσα του επειδή είναι ασθενής. Οι υγιείς σε καμιά περίπτωση δεν φορούν μάσκα. Και επίσης μάσκα φοράει ο γιατρός όταν χειρουργεί για να μην μολυνθεί το χειρουργικό πεδίο. Σε καμιά περίπτωση δεν φοράνε όλος ο πληθυσμός μάσκες. Η μάσκα έχει τόσα κενά η ύφανσή της που είναι αστείο να λέει κανείς ότι προστατεύεται. Είναι πολύ πιο μικρός ο ιός από τα κενά που έχουν οι κλωστές με τις οποίες έχει φτιαχτεί η μάσκα. Είναι σαν να προσπαθείς να απομακρύνεις τα κουνούπια βάζοντας το παράθυρό σου σειρματόπλεγμα από αυτό που βάζουμε στις περιφράξεις. Δηλαδή δεν κάνεις τίποτα ουσιαστικά. Και αφετέρου, επειδή ακριβώς αναπνέεις τον ίδιο αέρα που εκπνέεις και τα μικρόβια συσσωρεύονται πάνω στη μάσκα και τα εισπνέεις πάλι και τα εκπνέεις διαδοχικά, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να ασθενήσεις από τη μάσκα. Υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι 13 φορές περισσότερο κινδυνεύεις όταν φοράς μάσκα παρά όταν δεν φοράς. Όλα αυτά λοιπόν τα λέμε για να τα έχουμε υπόψη μας και από την επιστημονική πλευρά, όπως και το όλο αυτό το απαράδεκτο που έγινε, να μας βάλουν όλους σε ένα lockdown, να μας βάλουν όλους σε καραντίνα. Εμείς γνωρίζουμε ότι στις επιδημίες μπαίνει σε καραντίνα ο ασθενής και όχι όλος ο πληθυσμός. Σε καμιά περίπτωση δεν μπαίνει όλος ο πληθυσμός σε καραντίνα. Αλλά δυστυχώς σήμερα έχουμε μάθει δυστυχώς να πειθόμαστε στα μέσα μαζικής αυτής ενημέρωσης ή εξαπάτησης, πιο σωστά, και να μας περνάνε ό,τι θέλουν και αντιπιστημονικά και αντιλογικά. Γιατί όλο αυτό το εφεύρημα, όλη αυτή η σκηνοθεσία δεν είναι παρά μια προσπάθεια επιβολής της νέας τάξης πραγμάτων. Και αυτό που κάνουν τώρα με τις μάσκες και γενικότερα είναι ένα τεστ υπακοής. Να δούνε ποιοι θα υποκύψουν. Και σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να υποκύψουμε στην παγκοσμιοποίηση σε όλη αυτή την σκηνοθεσία του Αντιχρίστου, ο οποίος έχει εκφράσει το θέλημά του, θέλει να μειωθεί ο πληθυσμός της γης στα 500 εκατομμύρια. Δηλαδή πρέπει να φύγουν τα 7-7,5 εκατομμύρια από τη μέση. Και ένας τρόπος είναι και αυτός. Γιατί όλοι αυτοί που φοράνε τώρα μάσκες δεν έρχονται σε επαφή ο οργανισμός τους και το αναπνευστικό σύστημα με τα αντιγόνα του περιβάλλοντος, δεν παράγουν αντισώματα και όταν το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα αρχίσουν οι γρυπούλες, αυτοί θα πέσουν κάτω, γιατί δεν θα είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν αυτό το πολύ απλό, το οποίο ο οργανισμός θα το αντιμετώπιζε πολύ εύκολα αν ο άνθρωπος δεν φοράγε μάσκα και είχε αναπτύξει τα αντισώματα που αναπτύσσει φυσιολογικά ο άνθρωπος. Λοιπόν, να παρακαλούμε τον Θεό να μας δίνει αληθινή μετάνοια και αφοβία σε όλα αυτά και σε όλη αυτή την τρομοκρατία και να έχουμε μόνο το φόβο του Θεού.
ο ναός, το έχω πει πολλές φορές, δεν είναι μια απλή αίθουσα, αλλά είναι ο χώρος όπου καταβγάζεται και απολυμαίνεται, να το πούμε και έτσι, ιατρικά και αποστηρώνεται πλήρως και τελείως από το Πνεύμα του Άγιο. Και ο μόνος που κινδυνεύει είναι αυτός που αμαρτάνει. Και όχι μόνο να κολλήσεις, αλλά και να πεθάνεις μπορείς, εάν προσέρχεσαι αναξίως μέσα στο ναό, με απιστία, με αφοβία Θεού, και να αν κοινωνείς μάλιστα τα άγραντα μυστήρια ανεξομολόγητος και ανέτοιμος. Η ίδια η Εκκλησία μας το λέει, ότι μπορεί και να αρρωστήσεις και να πεθάνεις, όχι μόνο από απλή γρήπη ή κορονοϊό, αλλά και από πολύ πιο βαριά νοσήματα. Αλλά σε καμιά περίπτωση δεν φταίει ο ναός, ούτε η Θεία Μετάληψη, ούτε οι Άγιες Εικόνες, ούτε ο αδελφός σου, που πρέπει να τον στείλει στα δύο μέτρα, όπως μας λένε, ή να φοράς μάσκα και να του κάνεις παρατηρήσεις γιατί δεν φοράει μάσκα. Όλα αυτά είναι απαράδεκτα. Και αν σας κάνουν παρατήρηση γιατί δεν φοράτε, πολύ απλά και λογικά μπορείτε να τους πείτε ότι εσύ που έχεις πιστεί ότι προστατεύεσαι, τι φοράς τη μάσκα σου, τι φοβάσαι εμένα. Εγώ έχω το πρόβλημα, αν έχω πρόβλημα. Εσύ είσαι προστατευμένος. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα, είναι ότι ζηλεύουν και καταλαβαίνουν ότι κάνουν λάθος και θέλουν να επιβάλλουν και στους άλλους το λάθος. Αυτά ήθελα να πω στην αγάπη σας. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Και γιατριάς διαφλάξει πάντας ημάς.